Καλησπέρα σας αγαπητοί μας φίλοι, Σαββατοκύριακο και είμαστε μαζί σας, θα σας κρατήσουμε παρέα για μια μισή ώρα. Αυτή τη βδομάδα ξεκινάμε, Δεκέμβριος μπήκε, αρχίζουν λίγο εορταστικά να βαίνονται όλα στην πόλη μας. Εμείς θα σας κρατήσουμε συντροφιά για μια μισή ώρα και το Σάββατο και την Κυριακή θα είμαστε παρέα μαζί σας με θέματα υγείας, ομορφιάς, με κουκλοθέατρο και ζαχαρόδιαβήτη στο τέλος, πάλι ένα θέμα υγείας. Αυτά είναι τα θέματά μας για σήμερα και θα ξεκινήσουμε με το πρώτο θέμα της εκπομπής μας για σπήλους του δέρματος, κοινός ελιές. Έχουμε μαζί μας τον πλαστικό χειρουργό, κύριο Θεοφάνη Παπαδόπουλο. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά, είναι πολύ ενδιαφέρον θέμα. Νομίζω ότι μας απασχολεί κατά διαστήματα όλους και δεν είναι θέμα μόνο να ασχοληθούμε για το καλοκαίρι ή επίκαιρο όταν είναι η ημέρα που απασχολεί τους περισσότερους γι' αυτό. Νομίζω ότι πάντοτε πρέπει να κάνουμε έλεγχο στο σώμα μας, πάντοτε πρέπει να απευθυνόμαστε σε έναν γιατρό και γι' αυτό σας έχουμε εδώ σήμερα για να πούμε μερικά πράγματα. Λοιπόν, οι κοινώς λεγόμενες ελιές, η σπήλη δηλαδή στην ιατρική ορολογία, χωρίζονται σε δύο κατηγορίες μεγάλες, η καλοήθη σπήλη και η κακοήθης. Η κακοήθη σπήλη είναι ένα κεφάλαιο μεγάλο, το οποίο θα πρέπει κανείς να το ξέρει πολύ καλά, όπως θα πρέπει να το ξέρει ένας δερματολόγος και ένας πλαστικός χειρουργός για να αποφασίσει τι θα κάνει. Οι απλές ελιές, οι οποίες υπάρχουν είτε από τη γέννησή μας, δηλαδή είναι συγγενείς σπήλη. Συγγενείς, επομένως, θεωρούνται αυτές που είναι από τη γέννηση. Έτσι. Συγγενείς σπήλη λέμε, ή επίκτητοι, που μπορεί να εμφανιστούν κατά τη διάρκεια της ζωής και έχουν σχέση με κάποιες οικογενείς καταστάσεις, δηλαδή αν εμφανίζονται στους γονείς, μπορεί να εμφανιστούν και στα παιδιά. Κληρονομικότητος θέμα. Έχουν ένα μέρος κληρονομικότητας. Οι συγγενείς σπήλη συνήθως δεν δημιουργούν προβλήματα, εκτός και αν είναι πολύ μεγάλοι και θα πρέπει να αφαιρεθούν, διότι όταν είναι ένας σπήλος πολύ μεγάλος δεν ξέρεις τι κρύβει, πώς εξελίσσεται στο κέντρο. Συνήθως και οι συγγενείς σπήλοι δεν δημιουργούν προβλήματα και είναι καταστάσεις οι οποίες δημιουργούν προβλήματα όταν βρίσκονται σε περιοχές τις οποίες χρησιμοποιούν, όπως είναι στα χέρια και σε άλλες περιοχές. Αν θέλετε μπορούμε να δείξουμε λίγο καλοήθη σπήλους. Έχουμε κάποιες φωτογραφίες, να τις δούμε σιγά σιγά. Και παίρνουν το όνομά τους ανάλογα με την εικόνα που βλέπουμε εμείς. Όχι αυτό, να δούμε φωτογραφίες από καλοήθη σπήλους. Οι καλοήθη σπήλοι είναι αυτοί οι οποίοι είναι οι αυλαβείς ελιές, ας πούμε, στο δέρμα μας επάνω. Και θα πούμε πότε πρέπει κανείς να τους βγάλει. Εδώ, ας πούμε, στα χέρια πρέπει κάποιος να τα αφαιρέσει αυτό, διότι είναι ένα δερματοίνωμα το οποίο ενοχλεί στη χρήση του χεριού. Μα και είναι χέρι, είναι δάχτυλο. Έτσι. Οπότε μπορεί να τραυματίζεται αναδιαστήματα αυτό. Ωραία, μπορεί να τραυματίζεται και να δημιουργεί και επιμολύνσεις. Εδώ βλέπουμε, κύριε Θεοφάνη, ότι στην άκρη του έχει ένα μαύρο σημείο το οποίο αυτό. Είναι μια νέκρωση του δέρματος, δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Έτσι, πάμε σε κάποια επόμενη φωτογραφία να δούμε συγγενείς σπήλους, αυτά τα οποία λέμε εμείς ότι είναι οι νόματα του δέρματος, οι θυλώματα, τα οποία μπορεί να εμφανιστούν στο πρόσωπο συνήθως και εκεί τα βλέπουμε γιατί είναι σε κοινή θέα. Κάτι που εμφανίζεται στο αυτή, στο σταφυλάκι που λένε, αυτό έχει κάποια σχέση με αυτό ή όχι, είναι κάτι διαφορετικό. Αν έχει συγγεννηθεί με τέτοιο πρόβλημα, μπορεί να είναι ένα προωτιαίο τι, όπως λέμε, μια καλοήθης βλάβης, η οποία γεννήθηκε κανείς με αυτήν. Για αισθητικούς λόγους τα φέρουμε αυτά. Άρα λοιπόν έχουμε και άλλα, οι κοινές ελιές μπορεί να τις δούμε λίγο πιο γρήγορα, ότι είναι ελιές οι οποίες υπάρχουν και δεν αλλάζουν σχήμα, μέγεθος, χρώμα και παραμένουν σε αυτή την μορφή εικόνα, τους, σε αυτή την μορφή. Δεν μπαίνουν, αυτά είναι θυλώματα πάνω στην επιδερμίδα των βλεφάρων. Να ρωτήσω λοιπόν, κύριε Θεοφάνη, σε αυτό το σημείο, γιατί μπορεί πολλοί κόσμος να έχει πάνω στα μάτια του. Αυτό είναι λίγο δύσκολο όσον αφορά τον τρόπο, ας πούμε, που θα το χειριστεί κάποιος. Δηλαδή, είναι επίπονο όταν κάποιος, γιατί πολλοί φοβούνται να διορθώσουν κάτι που είναι πάνω στο βλέφαρο. Ένα ευαίσθητο σημείο του δέρματος και το μάτι. Δεν είναι στο μάτι, είναι στο δέρμα. Είναι στο δέρμα, εντάξει. Πολλοί φοβούνται το μάτι τους. Ναι, φοβούνται, αλλά είναι άνευ ουσίας, ας πούμε. Έχω ακούσει να το λένε, γι' αυτό. Όχι, εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει κανείς να απευθύνει στον γιατρό, να έχει επιστοσύνη στον γιατρό και συνήθως δεν χρειάζεται σε μικρά τα οποία έχουν ένα μικρό μίσκο, δεν χρειάζεται αναισθησία. Δηλαδή,
τα κόβουμε με διαθερμία ή με το λέιζερ, δεν είναι κάτι που χρειάζεται ιδιαίτερη ανησυχία και, ναι. Και μια άλλη φούλα μετά κλπ. Άρα λοιπόν υπάρχουν οι απλές ελιές, οι οποίες είναι συγγενείς όταν είναι πολύ μεγάλες και έχουμε πρόβλημα, δηλαδή μπορεί κάποιος να γεννηθεί με μια μεγάλη ελιά που μπορεί να καταλαμβάνει μεγάλο τμήμα του δέρματος. Εκεί τι γίνεται? Αυτός είναι ένας κυανός πύλος που έχει χρώμα. Ναι. Μπορεί να οφείλεται σε οτιδήποτε, σε χρωστική η οποία μπορεί να μπει και στο δέρμα σε πολύ μικρή ηλικία, από ένα τραυματισμό ή σε οτιδήποτε άλλο. Είναι καλοήθεις βλάβες αυτές. Απλώς τις δείχνουμε για να δει κανείς ότι είναι ομαλές και συνήθως δεν μεγαλώνουν. Αυτά είναι κυλινδρώματα, είναι στο τριχωτό της κεφαλής. Εδώ σε αυτό το σημείο, επειδή παρουσιάζεται. Δεν είναι και κακά εγώ, αυτά. Ναι, αυτά είναι καλά. Θα ήθελα να ρωτήσω, κύριε Θεοφάνη. Τραυματίζονται όταν χτενίζεται. Αυτό θα έλεγα, ναι. Όταν... Έτσι, όταν χτενίζεται. Θέλει προσοχή. Όταν οι γυναίκες βάφουν τα μαλλιά τους, όταν φοράν καπέλο. Για διάφορους λόγους μπορεί να τραυματιστεί. Ναι. Ένας τραυματισμός. Σε ένα τέτοιο όγκο θα μπορούσε κανείς να πει ότι δημιουργείται. Και μία κατάσταση φλεγονώδης που μπορεί να μαζέψει πίον κλπ. Μπορεί να μετασχηματιστεί σε κάτι, σε κακοήθεια ίσως αυτό. Ναι, εάν θα το πούμε αργότερα. Ναι. Όχι, οι καλοήθεις βλάβες δεν μετατρέπονται. Όταν όμως είναι σε περιοχές οι οποίες πιέζονται ή τρίβονται μηχανικά, είναι στην επιφάνεια του σώματος που βλέπει ο ήλιος, δηλαδή πρόσωπο, χέρια, τότε μπορεί ο συνεχής ερεθισμός να δημιουργήσει μια εξαλλαγή πάνω σε μια καλοήθη βλάβη, δηλαδή να είναι απλή ελιά και να εξελιχθεί. Αυτό όμως το παρακολουθούμε, δεν γίνεται αυτό σε μια θα έλεγα. Μέρα. Ναι, πρέπει. Εάν προκύψει μια αλλαγή, τότε θα πρέπει να απευθυνθεί στον ειδικό για να του πει τι πρέπει να κάνει. Μάλιστα. Άρα οι καλοήθεις βλάβες αφαιρούμε και τελειώνει το πρόβλημα εκεί, χειρουργικά. Χειρουργικά. Έτσι. Όλες αυτές είναι ελιές, όπως βλέπουμε, και αυτή είναι καλοήθης ελιά. Έτσι. Είναι μυρμηγκιώδης πύλος, δηλαδή προεξέχει. Αυτό είναι ένα άλλο πρόβλημα που δεν είναι ακριβώς ελιά. Αυτό είναι, έχει σχέση με τα νευρικά κύτταρα και, εν πάση περιπτώσει, είναι μια πολύ εξειδικευμένη κατάσταση και μπορεί να εμφανιστεί σε οποιοδήποτε μέρος του σώματος. Έτσι. Πραγματικά είναι πολύ εξειδικευμένη. Ναι. Μάλιστα. Είναι μια πολύ εξειδικευμένη και μπορεί να εμφανιστεί σε οποιοδήποτε μέρος. Αυτές είναι οι κλασικές ελιές της ηλικίας και του ήλιου. Αυτές αφαιρούνται, κύριε Θεοφάνη, και αυτές πρέπει να... Τώρα δεν μπορεί να βγάλεις όλες τις ελιές. Όλες τις ελιές βλέπεις ότι τραυματίζονται και έχουν αιματάκι, κρούστα και πέφτει και ξαναγίνεται κλπ. Τότε καλό είναι να αφαιρείται προληπτικά. Ναι. Δεν θα κάτσουμε να βγάλουμε όλες τις ελιές, όπως κρίνουμε ότι χρειάζεται να αφαιρεθούν. Έτσι, και αυτό εδώ, είναι... σε νεαρής ηλικίας άτομα. Αυτό είναι ένα, σε μικρό παιδάκι, μια απλή ελιά, η οποία δεν πρέπει να φοβίζει. Αλλά τη βγάζουμε για λόγους αισθητικούς πιο πολύ. Έτσι. Εδώ να κάνω μία μικρή παρέμβαση, γιατί είπατε το αισθητικούς και εγώ θα έλεγα εμείς σαν γυναίκες, που μπορεί να απασχολεί πολλές κυρίες, όταν πηγαίνουμε σε μία αισθητικό, πρέπει να προσέχουμε πολύ, ώστε να μην αφήνουμε σημεία να μας τα πιέζουν χωρίς να ξέρουμε τι είναι. Ίσως μπορεί εκεί να δημιουργηθεί, όπως είπαμε, τραυματισμός. Ναι, ένας τραυματισμός μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα που θα μαζέψει πίο, μπορεί να εξελιχθεί άσχημα. Όχι, άσχημα δεν είναι πάντα σίγουρο αυτό, έτσι. Αυτή ήταν μια νεανική μυρμηγκία. Τέλος πάντων, δεν μας ενδιαφέρει. Αυτός είναι ένας πύλος του σουτών, αν θέλουμε να τα πούμε με τα ονόματά τους. Αλλά είναι καλοήθεις βλάβες αυτές. Το δείχνω γιατί γύρω-γύρω έχει μια περιοχή πιο ανοιχτόχρωμη. Ναι, φαίνεται. Είναι σαν από το Στέφανο, είναι πολύ χαρακτηριστικό σε αυτές τις καλοήθεις βλάβες, έτσι. Ναι, γιατί θα μπορούσε κανείς να δει αργότερα κακοήθεις βλάβες σπύλους του δέρματος. Έτσι, και αυτός είναι ένας μυρμηγκιώδης πύλος μέσα στο κεφάλι, δεν μας προβληματίζει, αφαιρείται εύκολα και μπαίνει ένα ραματάκι εδώ και δεν χρειάζεται. Με τα μαλλί έχουμε εκεί όμως. Πώς δεν έχουμε. Επανέρχεται το τριχωτό. Δεν ξυρίζουμε. Δηλαδή αν αφαιρεθεί το σημείο αυτό εκείνο. Αυτό αφαιρείται οριακά, δεν χρειάζεται. Μάλιστα, γιατί έτσι. Αυτά είναι σκέψεις μελλοντικές, ας πούμε, που μπορεί κάποιος να πει, αν το αφαιρέσω εγώ δεν θα έχω μαλλί. Όχι, θα έχει. Δεν θα έχει, εντάξει, ησυχάζουμε λοιπόν. Να προχωρήσουμε. Ναι. Αυτή ήταν καλοήθης βλάβες. Αυτός είναι μια βλάβη του δέρματος, η οποία εμφανίζεται σε νεανική ηλικία. Ναι. Είναι σπύλος μελαχρωματικός, ο οποίος είναι σειραίων και μπορεί να πιάσει μεγάλες περιοχές. Εδώ είναι ένα πρόβλημα τι μπορεί να κάνει κανείς, αν θα πρέπει να το αφαιρέσει ή να το παρακολουθεί. Είναι μεγάλη περιοχή, είναι στο πρόσωπο, είναι δύσκολο να αφαιρεθεί μια και έξω, έτσι. Mm-hmm. Εδώ αυτό αποφασίζουμε θέλεις... αν θα πρέπει να αφαιρεθεί ή όχι. Όχι, σε συνεργασία. Εδώ είναι κάτι δύσκολο. Τεράστιο σπύλος. Τι να αφαιρέσει κανείς από εδώ.
σε αυτούς τους πύλους όντως όταν είναι τόσο μεγάλοι πρέπει να παρακολουθούνται μήπως εμφανίζουν σε κάποιο σημείο τους κακοήθηση, καρκίνωμα του δέρματος. Είναι συχνές αυτές οι περιπτώσεις που βλέπουμε? Ωραία. Αυτό όχι, είναι πολύ σπάνιο. Πολύ σπάνιο. Μπορεί να είναι μια κοιλίδα 5 εκατοστά και μπορεί να πιάνει μεγάλες περιοχές. Το έδειξα γιατί είναι πολύ εξτρίμι, είναι πολύ ακραίο. Λοιπόν, συνεπώς αυτά είναι επίκτητα ή και συγγενείς βλάβες, η καλοήθης πύλη. Α, και αυτό είναι, έτσι γεννήθηκε το παιδάκι. Έτσι, ναι. Αυτό είναι μια σημειωτορωϊκός πύλος, οφείλεται στους αδένες κυρίως του δέρματος και μπορεί να επεκτείνεται. Αυτό πάει συντηρητικά, συνήθως το χειρουργούμε. Ή αν το χειρουργήσουμε, έχει μια ειδική τεχνική που μπορούμε να το κάνουμε. Και, και αυτό είναι απλώς. Απλές περιπτώσεις. Απλή ελιά, ναι. Όπως λέει ελιά. Ο κόσμος. Ναι. Έτσι δεν είναι κάτι. Πάντως όλα θέλουν έλεγχο, συστηματικότητα και ναι. Να βλέπουμε, πρέπει έτσι. Να το ελέγχουμε. Λοιπόν, να προχωρήσουμε. Θα ήθελα λίγο ναι. Να ξαναδούμε τον πίνακα τον πρώτο, όπου το δεύτερο κεφάλαιο μεγάλο είναι η κακοήθης σπήλη του δέρματος. Mm-hmm. Και εκεί πρέπει να διευκρινίσουμε ότι όταν λέμε κακοήθης δεν είναι όλοι το ίδιο επιθετική και το επικίνη. Ίδιο κακή. Ναι. Ξεκινώντας από το 80% των καρκινωμάτων του δέρματος, θα μιλήσουμε για το βάσικο κυταρικό καρκίνωμα του δέρματος. Όλοι αυτοί είναι κακοήθης πύλη, είναι επίκτητοι, έτσι. Επίκτητοι είναι, τους έχουμε με τη γέννησή ναι. Μας, θέλουμε να... Όχι, επίκτητοι δημιουργούνται αργότερα, κατά τη διάρκεια της ζωής. Κατά τη διάρκεια και οφείλονται ζωής. Στον ήλιο κυρίως, στο ηλιακό έγκαυμα δηλαδή, και ότι μπορεί να υπάρχει μια προδιάθεση οικογενειακή και διάφορα άλλα τα οποία δεν είναι της παρούσης να τα πούμε σε γονιδιακό επίπεδο. Το βάσικο κυταρικό καρκίνωμα λοιπόν δεν κάνει μεταστάσεις και η πρώιμη χειρουργική αφαίρεσή του είναι και η οριστική λύση θεραπείας. Δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτα. Από εκεί πέρα ούτε παρακολούθηση ουσιαστικά να αφαιρεθεί. Άρα λοιπόν το 80% των καρκινωμάτων του δέρματος λύνεται ριζικά με μια τοπική χειρουργική αφαίρεση χωρίς ευρεία εκτομή, αρκεί να αφαιρεθεί όλο. Αλλά να είναι και στην αρχή του όμως αυτό, να κάνουμε ναι. Τη διάγνωση νωρίς. Είναι τεχνικά τα θέματα. Τεχνικά. Δηλαδή αν απλώσει ακίνηση στο πρόσωπο έχουμε πώς θα το κλείσουμε, έτσι. Ναι. Αν μεγαλώσει. Μεγαλώνει πολύ αργά. Το δεύτερο καρκίνωμα του δέρματος, το οποίο είναι περίπου το 15-20% και ένα ελάχιστο είναι το τρίτο που θα πούμε και είναι το πιο ναι. Επικίνδυνο, είναι το άκαρθο κυταρικό καρκίνωμα του δέρματος, το οποίο μπορεί να δώσει μεταστάσεις, κυρίως στους λεφαδένες αλλά και σε άλλες περιοχές και όργανα. Επικίνδυνο. Έτσι, είναι επικίνδυνο. Ναι. Θα πρέπει κανείς να έχει υπόψη του ότι αυτό μεγαλώνει και εξελίσσεται πιο γρήγορα από το βασικό κυταρικό. Και βέβαια μπορεί να εμφανίσει και εξέλκωση, να αρχίσει να έχει ένα έλκος, μια πληγή δηλαδή επάνω του, η οποία να αιμορραγεί, να κάνει κρούστα. Πώς αντιμετωπίζεται αυτό? Αφαιρείται και αυτό χειρουργικά. Ναι. Όταν αφαιρεθεί χειρουργικά χρειάζεται μια παρακολούθηση ανά τακτά χρονικά διαστήματα για 2 χρόνια, αν δεν υποτροπιάσει τελείως η ιστορία. Δηλαδή η χειρουργική θεραπεία είναι και η οριστική θεραπεία, ναι. Εφόσον δεν κάνει τοπική υποτροπή. Και το πιο επικίνδυνο καρκίνωμα του δέρματος που όλοι έχουμε λίγο ακούσει είναι το κακόηθες μελάνωμα. Το μελάνωμα, ναι. Αυτό ανάλογα με το στάδιό του, δηλαδή πόσο επεκταμένο είναι σε βάθος και σε επιφάνεια, δίνει συνήθως πολύ γρήγορα μεταστάσεις και οι μεταστάσεις γίνονται με το αίμα, οπότε μπορεί κανείς να πει να φανταστεί ότι το αίμα πάει παντού, μπορεί παντού, να πάει φυσικά. Σε όλα τα όργανα, ναι. Άρα μπορεί να κάνει μεταστάσεις και μακρινές όπως είναι ο εγκέφαλος, εσωτερικά όργανα κλπ. Αλλά και τοπικά να κάνει τοπικές μεταστάσεις γύρω από το μελάνωμα, έτσι. Συνεπώς είναι ένας πολύ γρήγορος και κακός καρκίνος, ο οποίος θα πρέπει να διαγνώσκεται όσο γίνεται πιο νωρίς για να έχουμε την δυνατότητα, ναι. Πρώτον, από τη στιγμή που θα το βγάλουμε και δεν είμαστε σίγουροι ότι μελάνωμα, να κάνουμε μια δεύτερη επέμβαση στην οποία να βγάλουμε μεγαλύτερο κομμάτι και βέβαια να έχουμε τη συνδρομή του ογκολόγου, ο οποίος θα αναλάβει την θεραπεία μετά τη χειρουργική. Μετά τη χειρουργική. Θα πρέπει να παρακολουθείτε για πάρα πολύ μεγάλο διάστημα, τουλάχιστον 5 χρόνια, και από ογκολόγο και από χειρουργό, και από εκεί και πέρα
όταν υπάρχει μία υποτροπή να αντιμετωπίζεται όσο μπορεί κανείς πιο γρήγορα. Και να κλείσουμε με το αμελανοτικό μελάνωμα. Αυτό λέμε, ναι. Ναι, ναι, ναι. Ότι ήθελα να πω λοιπόν ότι το μελάνωμα έχει μια ποικιλομορφία, ναι. Δηλαδή έχει περίεργα όρια, δεν είναι όπως ένα νησί στο χάρτη. Αλλού είναι πιο χοντρό, αλλού είναι πιο επίπεδο, αλλού είναι πιο σκούρο, αλλού είναι πιο ανοιχτό. Αυτό όταν το δει κανείς γιατρός, βέβαια δεν μιλάμε για απλούς πολίτες, ένας γιατρός λοιπόν μπορεί να το υποψιαστεί και να θέσει τη διάγνωση πρέπει να αφαιρεθεί γρήγορα. Γρήγορα. Υπάρχει όμως και το αμελανοτικό, το οποίο δεν έχει χρώμα. Μοιάζει περίπου με το χρώμα του δέρματος. Μπορεί να έχει μια μικρή κοκκινίλα επάνω, κάτι απλό. Εκεί δεν μπορούμε να το αντιληφθούμε εύκολα. Εκεί και ο γιατρός μπορεί να μπερδευτεί. Ναι. Αυτό είναι ένα καθοκαιταρικό τώρα που βλέπουμε παρεμπιπτόντως. Ναι. Εκεί και ο γιατρός μπορεί να μπερδευτεί και να χρειαστεί να κάνει μια εκτομή, αυτό είναι επίσης ακανθοκυταρικό, έτσι, ναι. Σε μια προχωρημένη κατάσταση όπου πλέον έχει φτάσει κοντά στο κόκαλο, αυτό είναι στο άνω χείλος πάλι ακανθοκυταρικό, βλέπετε είναι ομαλό, το άλλο ήταν ανώμαλο, είχε φτάσει σε ένα σημείο που είχε έλκος. Ναι. Αυτό είναι το αμελανοτικό μελάνωμα. Κανείς δεν μπορεί να το πει από την πρώτη στιγμή ότι είναι αμελανοτικό μελάνωμα. Είναι ένα σκληρό οζύδιο, δηλαδή ένα σκληρός όγκος στο δέρμα, χωρίς ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, αυτό έχει μια εξέλκωση επάνω του και είναι πολύ επικίνδυνο. Άρα λοιπόν επαφιόμαστε στους ειδικούς για να ξέρουμε, αυτό είναι βασικό ιταρικό, ναι. Αλλά είναι η περιοχή του δύσκολη. Είναι δηλαδή, πολύ δύσκολη φτάνει περιοχή. Φτάνει πολύ κοντά στο μάτι. Μάτι. Έτσι, είναι βασικό ιταρικό κοντά στο μέσο κανθό ανάμεσα στη μύτη και στο μάτι. Έτσι, και αυτό είναι βασικό ιταρικό. Αλλά είναι στο ρουθούνι της μύτης. Μα σε τι σημεία βγαίνουν, θέλω. Ναι. Πάντως, ό,τι και να είναι, εγώ καταλαβαίνω από αυτά που λέτε ότι πάντοτε πρέπει να έχουμε το νου μας, να ελέγχουμε το δέρμα μας και να έχουμε, ναι, τις συμβουλές σας. Το βασικό είναι κανείς να κάνει μία εγχείρηση και εκεί που δεν χρειάζεται. Ναι. Σε εισαγωγικά το δεν, γιατί πάντα χρειάζεται κάτι να αφαιρεθεί. Και να είσαι σίγουρος ότι αυτό που έβγαλες είναι αυτό που είδες, γιατί η τελική με βιοψία διάγνωση, ίσως, ναι. Αυτό είναι το μελάνωμα που λέγαμε πριν. Ναι. Έχει πολλά χρώματα, περίεργο σχήμα, όγκο, επίπεδο κλπ. Έχει ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς. Και είναι από πολύ, χαρακτήρες. Πολύ επικίνδυνο, ναι. Είναι πολύ επικίνδυνο. Αυτό είναι μελάνωμα. Ναι. Και αυτό είναι μελάνωμα. Αυτό είναι σαν ένα ασθενή ο οποίος κάνει τεχνητό νεφρό. Συνεπώς. Μεγάλες ηλικίες έχει πεσμένη, ανοσοποιητικό σύστημα, ανοσοποιητικό σύστημα και εμφανίζονται και αυτά. Είναι 87 χρονών αυτός που είδαμε προηγουμένως. Συνεπώς το μελάνωμα όπως είπαμε είναι ένα πολύ δύσκολο κεφάλαιο. Ναι. Και δεν μπορεί να πει κανείς ότι είναι απόλυτος πριν το βγάλει. Γι' αυτό χρειαζόμαστε το εργαστήριο και τη βιοψία. Βιοψία και συμβουλές σίγουρα. Έτσι. Και κατά διαστήματα τακτά έναν έλεγχο και έναν επανέλεγχο. Συνεπώς τι μπορούμε να πούμε εμείς στον κόσμο. Ακριβώς, ναι. Έτσι, να κλείσουμε πρακτικά, κάπως έτσι. Ναι. Για να μπορεί να ξέρει ποιο είναι πιο επικίνδυνο και πότε γίνεται επικίνδυνο. Ναι. Συνεπώς έχουμε τον κανόνα του αγγλικού αλφάβητου. Είναι ελληνικές οι λέξεις οι περισσότερες. Ναι. Του A, B, C, D και E. Ναι. Άρα ξεκινώντας από το Α, το οποίο είναι το A, είναι το ασύμμετρη, είναι η ελληνική λέξη ασυμμετρία, που αφορά το χρώμα, το περίγραμμα, τον όγκο, δεν είναι ομαλό. Ναι. Αλλού είναι περισσότερος όγκος, αλλού λιγότερος. Εάν το χρώμα του παίζει, δεν είναι ομοιόχρωμο. Εάν σε κάποια σημεία τα όρια του είναι ανώμαλα, δεν είναι σαν τα γράψαμε με ένα μολύβι. Και πηγαίνοντας στο επόμενο γράμμα είναι το border, που είναι το περίγραμμα και η περίμετρος, αν είναι ομαλό ή ανώμαλο, αυτό, ναι, που λέγαμε προηγουμένως. Αν λοιπόν αυτά αλλάζουν, ναι, αν αυτά αλλάζουν, θα πρέπει να τα προσέχουμε. Την αυτά αλλαγή, είναι τα βασικά. Ναι. Το τρίτο είναι το χρώμα που είπαμε, το color, ABC, μετά, ναι, έτσι, το οποίο εάν είναι ομοιόχρωμο ή ποικιλόχρωμο έχει σημασία. Και αναλλάζει αυτό το πράγμα, έτσι. Θα το πούμε στο τελευταίο γράμμα. Η διάμετρος όταν είναι πάνω από 6 χιλιοστά δεν ξέρουμε πλέον τι κρύβεται, ναι, σε ένα μεγαλύτερο όγκο στο κέντρο του και αν αυτό μετατρέπεται. Και το τελευταίο γράμμα το E, το evolution που σημαίνει αλλαγή ή εξαλλαγή, που σημαίνει όταν έχουμε αιμορραγία, έχουμε πληγή, δημιουργία κρούστας, αυτά είναι επικίνδυνα. Όσο πιο πολλά από αυτά υπάρχουν, τόσο πιο γρήγορα θα πρέπει ανησυχία. Κανείς να ανησυχήσει, να πάει στον ειδικό γιατρό για να δοθεί μια
πρώτη διάγνωση και μια θεραπεία σίγουρα. Οποία θα εξαρτηθεί από το τι είναι αυτό που βγάλαμε. Πολύ ενδιαφέρον το θέμα μας και νομίζω ότι ποτέ δεν πρέπει να επαναπαυόμαστε και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Θεοφάνη Παπαδόπουλε που ήσασταν μαζί μας σήμερα. Εγώ ευχαριστώ που μπορώ να ενημερώνω σου. Ναι, ευχαριστούμε πολύ. Κάπου εδώ θα κλείσουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής μας, θα επιστρέψουμε με ομορφιά, μείνετε μαζί μας, είναι πολύ ενδιαφέρον. Επιστρέψαμε και πάλι μετά από το μικρό διάλειμμα, το σύντομο μας διάλειμμα και όπως σας υποσχεθήκαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας φιλοξενούμε μια εταιρεία καλλυντικών, την εταιρεία καλλυντικών Petra Cosmetics. Χριστούγεννα έρχονται, αρχίζουμε να σκεφτόμαστε λίγο τα δωράκια, πώς θα περιποιηθούμε τον εαυτό μας. Έχουμε εδώ εκπροσώπους από την εταιρεία Petra Cosmetics και να αρχίσουμε να συστήνουμε λίγο τις καλεσμένες μας. Καλησπέρα σας, κυρία Φοβό Μπαρτζόκα. Καλησπέρα σας. Είστε υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων της εταιρείας Petra Cosmetics και έχουμε και την κυρία Ζέτα, την κυρία Ζέτα Φαναριώτου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Είστε και εσείς. Καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε. Σε όλα. Και θέλω να προχωρήσουμε λιγάκι ακόμα. Ναι, βεβαίως. Καταρχήν να μιλήσουμε λίγο για την εταιρεία καλλυντικών Petra Cosmetics σαν εταιρεία και να μας πείτε μερικά πράγματα για τη δημιουργία της, που απευθύνεται, να μιλήσουμε λίγο για τα μέλη που είναι το club. Ναι. Η Petra Cosmetics είναι εταιρεία καλλυντικών και δώρων. Λειτουργεί από το 1900, από εδώ και 12 χρόνια. Από το 1999 δηλαδή. Με έδρα την Αθήνα. Εδώ στη Θεσσαλονίκη έχουμε έναν εκθεσιακό χώρο όπου μπορούν να έρθουν όλοι να δοκιμάσουν και να επιλέξουν τα προϊόντα που θα βρουν κατάλληλα για τον κάθε τύπο. Βεβαίως. Ναι. Και όχι μόνο. Μπορούν να πάρουν και συμβουλές που θα χρησιμοποιήσουν στη συνέχεια πώς θα χρησιμοποιήσουν σωστά τα προϊόντα για να έχουν καλύτερο αποτέλεσμα. Εγώ ουσιαστικά πιστεύω ότι επειδή έχω έρθει και είμαι και εγώ ένα μέλος του club, θα έλεγα, είμαστε πολύ φαν της Petra Cosmetics γιατί έχει υπέροχα πράγματα. Νομίζω ότι ερχόμενη μια κυρία εκεί θα μπορέσει να πάρει τις κατάλληλες συμβουλές από τα κατάλληλα άτομα που έχετε, να δει, να περιεργαστεί λίγο τα καλλυντικά, γιατί έχει και μακιγιάζ, υπάρχουν και κρέμες σώματος, υπάρχουν κολόνιες, αρώματα για τον άντρα, για τη γυναίκα, για το παιδί. Και όλη την οικογένεια. Υπάρχουν δωράκια, υπάρχουν δωράκια σε κορνίζες, σε σινικά, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που μπορούν εν όψει των γιορτών. Σιγά σιγά και θα δούμε, γιατί εμείς εδώ θα σας φιλοξενούμε περίπου ένα μήνα. Ναι, κάθε εβδομάδα θα σας έχουμε και κάθε φορά θα λέμε και κάτι καινούριο. Να πούμε λίγο για το club, το οποίο υπάρχει και έχει δημιουργηθεί από την Petra Cosmetics. Πού απευθύνεται, πώς έρχονται οι κυρίες και να συνεχίσουμε μετά την πρώτη παρουσίαση των καλλυντικών μας. Η εταιρεία απευθύνεται σε όλο τον κόσμο, άντρες και γυναίκες, όλων των ηλικιών, σε όλη την Ελλάδα, που θέλουν να αγοράσουν προϊόντα καλής ποιότητας σε προσιτές τιμές. Λοιπόν, η δημιουργία του Petra Cosmetics Club ξεκίνησε ως εξής. Ειδικά σήμερα που υπολογίζουμε τα πάντα, ξέρετε. Βεβαίως. Οι σωστές αγορές βοηθούν τον οικογενειακό προϋπολογισμό και εμείς με τη σειρά μας σαν εταιρεία στην προσπάθειά μας να συμβάλλουμε με όποιο τρόπο, με αυτόν τον τρόπο τέλος πάντων που μπορούσαμε δημιουργήσαμε το Petra Cosmetics Club. Τι παρέχει? Πάρα πολλά. Καταρχήν, εν αντιθέσει με όλα τα άλλα clubs, δεν δίνει καθόλου χρήματα κανείς για να κάνει εγγραφή. Αντίθετα, κερδίζει. Το πρώτο λοιπόν που κερδίζει είναι εφόρου ζωής να παίρνει οτιδήποτε από όλα αυτά που αναφέρατε, γιατί έχουμε πολύ μεγάλη γκάμα. Μεγάλη γκάμα, βέβαια. Βεβαίως. Με μεγάλη έκπτωση. Ναι. Αυτό είναι σωστό και πραγματικό και το έχω πιστώσει και εγώ. Βεβαίως. Το δεύτερο είναι ότι έχουμε πολύ συχνά, σχεδόν πάντα, πολλές και θαυμάσιες προσφορές. Όπως εδώ έχουμε μία προσφορά αυτή την εποχή. Είναι τα φυλάδια τα οποία βγαίνουν τα διαστήματα. Βεβαίως, ναι, τα φυλάδια αυτά. Ένα άλλο που επίσης
Ένα άλλο που επίσης έχουμε σαν επιπλέον κέρδος τα μέλη του κλαμπ της Petra Cosmetics είναι ότι μπορούν ανά πάσα στιγμή να έρθουν και να πάρουν συμβουλές πώς να περιποιηθούν σωστά πρόσωπο, σώμα, πρόσωπο, σώμα, μαλλιά βεβαίως και όχι μόνο και μακιγιάζ βέβαια. Γιορτές, μπορούν δηλαδή να λάβουν μέρος σε γιορτές, σε ταξίδια, σε εκδρομές με τιμές κλαμπ. Βεβαίως. Και όλα αυτά πάρα πολύ εύκολα. Αρκεί να γίνουν μέλη του κλαμπ της Petra Cosmetics. Πολύ καλά. Να μιλήσουμε λίγο και με την κυρία Ζέτα Φαναριώτη, να μας πει την άποψή της σχετικά με το πώς βλέπει την εταιρεία καλλιτικών, εάν είναι εύκολο να προσεγγίσουμε τον κόσμο και πόσο συχνά αγοράζουν οι Ελληνίδες καλλιτικά σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες. Εγώ δεν έχω πολλά πράγματα, αλλά ξέρω από πολλά χρόνια ότι μπήκα σε μια εταιρεία σωστή. Είμαι ακόμα εδώ και χαίρομαι γιατί είμαι, διότι είναι άτομα σωστά, είναι εταιρεία σωστή και τα καλλιτικά είναι 3α. Δεν μιλάω για τίποτα άλλο. Σας ευχαριστούμε κυρία Ζέτα. Καλή επιτυχία εύχομαι καλά. Να έχουμε πάντοτε. Και καλές γιορτές να έχουμε καλές και γιορτές. Να αγοράσουμε καλλιτικά, τα οποία είναι και οικονομικά και, και οικονομικά. Έχουν και, και αγνά. Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Να προχωρήσουμε τώρα. Θα έχουμε το επόμενο κομμάτι που είναι η παρουσίαση κάποιων προϊόντων μας και έχουμε στην παρέα μας την κυρία Ξανθή από Απανοζίδου και την Ελένη Ζώτου. Καλησπέρα σας. Τι θα κάνουμε εδώ σήμερα, έχουμε να παρουσιάσουμε μια υπέροχη σειρά προϊόντων. Ναι, η σειρά λέγεται Absolute Care και ναι. Είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει αυτή τη στιγμή στην κοσμετολογία του διεθνή. Καινούργια καλλιτικά, έτσι έχουν έρθει. Καινούργια καλλιτικά. Η Absolute Care περιέχει τρεις υποσειρές. Ναι. Μία είναι η Anti-Aging Treatment, την οποία έχουμε εδώ μπροστά μας. Ναι. Είναι μία καθαρά αντιγυραντική σειρά. Ηλικίες? Ηλικίες από 30 χρονών και πάνω. Και πάνω. Μετά υπάρχει μία δεύτερη υποσειρά, η ναι. Οποία είναι η BI Effect, ναι. Η οποία είναι ένας προσομοιωτής του Botox, θα μπορούσαμε να πούμε. Πολύ σωστό και μία, αυτό. Ναι, και μία τρίτη υποσειρά, ναι. Η Dermocosmetics, με φυτικά βλαστοκύτταρα. Σήμερα όμως θα ασχοληθούμε με αυτή τη σειρά. Σήμερα θα ασχοληθούμε με αυτή τη σειρά, η οποία μας έχει εξασφαλίσει τεράστια επιτυχία χάρη στα συστατικά τα οποία περιέχει. Ναι. Όπως έλαια τζοτζόμπα, αμυγδαλέλαιο, έλαια από φύτρα σιταριού, από άγρια τριανταφυλιά, εντυπωτικούς παράγοντες, αμινοξέα, υαλουρονικό οξύ, σαχαρώδες πολυμερές, πολυβιταμίνες, την Α, την ΣΕ, την Ε. Ξανθή, ναι, για να πάμε να κάνουμε μία παρουσίαση των προϊόντων, δηλαδή αν θέλουμε να συνδυάσουμε τώρα μία περιποίηση, ξεκινάμε με ένα γαλάκτωμα, μία λοσιόν. Θα ξεκινήσουμε με ένα γαλάκτωμα και μία λοσιόν, ναι. Τα οποία είναι απαραίτητα, είναι η πρώτη μας δουλειά το πρωί και η τελευταία το βράδυ. Ακριβώς. Όπως συνηθίζω να λέω. Ναι. Το γαλάκτωμα είναι πολύ απαλό, καθαρίζει σε βάθος και διατηρεί την φυσική λιπαρότητα του δέρματος. Η λοσιόν είναι φανταστική, ενδείκνεται και για ξηρά δέρματα, δεν ξηραίνει το δέρμα, δεν περιέχει υνόπνευμα. Ωραία. Και διατηρεί τη φυσική υγρασία του δέρματός μας. Στη συνέχεια κάποιον ωρό. Στη συνέχεια ωρό. Έχουμε ένα αφρόδες τζέλ καθαρισμού για περισσότερο καθαρισμό σε βάθος της επιδερμίδας μας. Και το βράδυ ίσως. Το οποίο αφήνει μία αίσθηση μεταξένεια στην επιδερμίδα μας. Στη συνέχεια έχουμε κάποιες κρέμες ημέρας. Είναι η Retinol Day Cream, ναι. Μία υπέροχη κρέμα ημέρας για κανονικά ξηρά δέρματα με ενυδατικούς παράγοντες, κόντρα στο χρόνο η συγκεκριμένη σειρά περιέχει μικροσφαιρίδια ρετινόλης και βιταμίνη Ε, τα οποία σβήνουν τα σημάδια του γύρατος από την επιδερμίδα μας. Μία δεύτερη κρεμούλα είναι η Moisturizing Day Cream, balancing κρέμα αυτή, εξισορροπεί την υγρασία του δέρματός μας. Είναι για κανονικά λιπαρά δέρματα. Η οποία μπορεί να φορεθεί πρωί, πρωί. Βράδυ. Ναι, όλες οι κρέμες είναι 24 ώρες. Όχι, ημερήσιες. Πρωινές κρεμούλες και περιέχουν και αντιλιακό φίλτρο. Ωραία. Μία τρίτη κρεμούλα είναι η κρέμα αντιστρες. Για όσες κυρίες έχουν κανονικό, ξηρό, πάρα πολύ ξηρό δέρμα, κουρασμένο, ναι. Άτονο, ήρθε αυτή η κρέμα να δώσει τη λύση στο πρόσωπό τους. Γιατί με τα μικροσφαιρίδια που περιέχει, απλώνουν αυτά πάνω στο πρόσωπο και απομακρύνουν τα σημάδια της κούρασης και του χρόνου από την επιδερμίδα μας. Έχουμε κι άλλη.
Έχουμε μετά μία κρέμα φανταστική λαιμού και ντεκολτέ. Η Ελληνίδα συνήθως ξεχνάει να περιποιηθεί το συγκεκριμένο σημείο του σώματός της και είναι το πρώτο δυστυχώς που σπάει. Ήρθε αυτή η κρέμα να μας δώσει τη λύση με ενυδατικούς και συσφιχτικούς παράγοντες για άριστα αποτελέσματα. Δύο φορές την ημέρα και πρωί μπορούμε να τη βάλουμε και, δύο φορές και βράδυ ημέρα. Θα τη βάλουμε. Ναι, ωραία. Ακριβώς. Και εδώ έχουμε τις αντιγεραντικές καψούλες. Είναι ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει αυτή τη στιγμή στη διεθνή κοσμετολογία. Μία σταγόνα μαγική θα μπορούσα να πω, με ωμέγα 3 λιπαρά οξέα, με εκχυλίσματα από άγρια τριανταφυλιά, από άγρια φουντουκιά, με λιποσώματα, με καταπληκτικά αποτελέσματα. Μια διακοπή, ξανθή μου, αυτές τις χρησιμοποιούμε, τις καψούλες, τις μικροκαψούλες, είναι μικρή η δόση και χρησιμοποιείται το βράδυ, κατά προτίμηση. Κατά προτίμηση θα τη φορέσουμε κάτω από την κρέμα μας, είτε πρωί είτε βράδυ. Είναι μια θεραπεία, μια επιθετική θεραπεία θα έλεγα, απέναντι στο χρόνο η συγκεκριμένη φόρμουλα. Ναι. Και θα δούμε ότι την πρώτη εβδομάδα το δέρμα μας να γίνεται πιο σφραγιλό, πιο νεανικό, ενώ κλινικές έρευνες έχουν δείξει ότι με εφαρμογή 3 εβδομάδων έχουμε δει τις ρητίδες να απλώνουν, να ξετυλίγονται, να απαλύνουν σιγά σιγά και να εξαλείφονται ως ότου να γίνουν αόρατες. Είναι ένα φανταστικό προϊόν. Ό,τι καλύτερο θα έλεγα για την περιποίησή μας και αν σκεφτόμαστε σε κάτι πολύ καλό σαν δώρο θα μπορούσαμε να το, κάνουμε σαν πακέτο αγάπη. Αγάπης, αλλά και ο εαυτός μας χρειάζεται αγάπη από εμάς, άρα πρέπει να είναι ένα δώρο και προς τον εαυτό μας. Ωραία, να προχωρήσουμε στην επόμενη σειρά που έχουμε με την Ελένη. Ελένη μου, να προχωρήσουμε στα υπόλοιπα. Έχουμε κάποιες, νομίζω θα μαζί θα κάνουμε τη δεύτερη σειρά. Καταρχήν ευχαριστώ για το καλό σε όρισμα. Να είσαι καλά. Εκπομπή και κάθε επιτυχία. Ευχαριστούμε Εγώ πολύ. Θα σας μιλήσω για ένα ιδιαίτερο προϊόν. Να περάσουμε λίγο μπροστά από εδώ, να δούμε λίγο τα προϊόντα. Ένα ιδιαίτερο προϊόν που όταν το φοράμε, κάνουμε αισθητή την παρουσία μας στο χώρο, είναι τα αρώματα. Είναι καινούργιες μας κολόνιες. Τα οι καινούργιες κολόνιες Petra Cosmetics. Ναι. Τα οποία έχουμε κολόνιες γυναικείες αρώματα τύπου που είναι σε διάφορες κατηγορίες. Λουλούδια, σαπουνοειδή, εδεντροειδή, αρώματα ανατολής και εποχής. Υπάρχουν και για κάποιους που είναι πιο... θέλουν κάτι πιο ιδιαίτερο, εισαγόμενα, τα οποία αυτά μπορούμε να τα βρούμε σε μεγάλη ποικιλία από επώνυμους οίκους. Να διευκρινίσουμε κάτι, ότι οι τιμές είναι πάρα πολύ προσιτές. Οι τιμές είναι πολύ προσιτές και είναι ένα δώρο που θα μπορούσαμε να προσφέρουμε άνετα στα αγαπημένα μας πρόσωπα και... σίγουρα θα μας θυμούνται γιατί είναι ιδιαίτερη. Γιορτές έρχονται, Ελένη, και κόσμο. Νομίζω ότι όλοι σκεφτόμαστε ένα δωράκι είτε για τον εαυτό μας, είτε για τους φίλους μας, είτε για αγαπημένα μας πρόσωπα. Και νομίζω ότι έχουμε και κάποια άλλη σειρά κάτω, η οποία είναι αρωματικά. Θα σας αναφέρω επίσης, είναι και τα αρώματα, είναι τα άλλα τα μπάνιου σε συνδυασμό. Άλλα τα μπάνιου. Σε συνδυασμό μετά με το bath oil. Το bath oil τι είναι? Είναι ένα ελαίο το οποίο το χρησιμοποιούμε μετά από το μπάνιο μας, ενυδατώνει και περιποιείται, χαλαρώνει την επιδερμίδα. Να προσθέσουμε ότι αυτό χρειάζεται να είναι το δέρμα μας υγρό για να μπει επάνω το λάδι. Όχι, αφού έχουμε τελειώσει είναι στεγνό, το μπάνιο στεγνό, μας, στεγνό, μπορούμε μας. Να κάνουμε να το επαλέψουμε πάνω μας, να κάνουμε το μασάζ και σε συνδυασμό με τα μπουκάλια που βλέπετε κάτω, που είναι οι καυστήρες, οι γυάλινοι καυστήρες, μπορούμε να κάνουμε μια αρωματοθεραπεία με όλα τα ευεργετικά της χαρίσματα που μπορεί να μας προσφέρει, χαλάρωση. Πολύ ωραία. Η αρωματοθεραπεία, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι κάτι το οποίο... Είναι σε δύο. Θα δείτε εδώ, είναι τα μπουκαλάκια, τα οποία είναι ο καυστήρας, ο γυάλινος, με τα προσδίδουν στο χώρο ένα άρωμα. Ένα άρωμα και αυτό βέβαια υπάρχει ποικιλία αρωμάτων και υπάρχει και μια δεύτερη συσκευασία, η οποία είναι... γυάλινοι καυστήρες, αλλά με τα ξυλάκια. Κάποιος που προτιμάει με τα ξυλάκια, λίγο μας παραπέμπει στο κινέζικο το στυλ με τα ξυλάκια. Και αυτό είναι μια καλή λύση δώρου. Είναι οικογενειακή υπόθεση, θα έλεγα, αν και τώρα έχει γίνει και επαγγελματική υπόθεση η αρωματοθεραπεία. Πολύ καλό. Επομένως, να κάνουμε μία ανακεφαλαίωση. Να πούμε ότι σήμερα φέραμε κάποια πράγματα τα οποία αφορούν μία περιποίηση. Εξαρχή μου για ξαναπέρι μας, μία περιποίηση. Μία περιποίηση προσώπου. Ωραία. Καθημερινής βάσης αλλά και εβδομαδιαίες, γιατί ξεχάσαμε να πούμε για δύο φανταστικές μασκούλες προσώπου. Η μία είναι μάσκα peeling με ένζημα.
φανταστική, υπέροχη, κάνει απολέπιση του προσώπου, ενώ ταυτόχρονα το καθαρίζει και το θρέφει. Και η δεύτερη είναι η μάσκα μαργαριταριών που έχει ξετρελάνει πάρα πολύ κόσμο. Μάσκα μαργαριταριών, υπέροχη. Μάσκα μαργαριταριών, αξίζει όπως το όνομά της. Ναι. Δίνει λάμψη στο δέρμα, ζωντάνια, το θρέφει, το περιποιείται και αν θέλετε να πάτε κάπου και να λάμψετε με την παρουσία σας, πιο μπροστά πρέπει να τη χρησιμοποιήσετε και μετά να ξεκινήσετε. Πολύ ωραία. Λοιπόν, κάπου εδώ πιστεύω ότι ξαναγυρίζω εγώ στη θέση μου. Για να τελειώσουμε τη σημερινή μας συζήτηση με την κυρία Μπαρτζόκα, να πούμε ότι η πρώτη σειρά που είχαμε σήμερα να παρουσιάσουμε, να μας πείτε και εσείς λίγα πράγματα, πώς βλέπετε τη σειρά αυτή την καινούρια η οποία έχει έρθει, τι ανταπόκριση στον κόσμο. Πάρα πολύ μεγάλη. Δεν το περιμένουμε. Ναι. Ειλικρινά. Έχει 2 ή 3 εβδομάδες που ήρθαν τα προϊόντα ήρθαν και κάναμε την ενημέρωση. Και έγινε η ενημέρωση. Ενθουσιάστηκε ο κόσμος από τα πρώτα δείγματα που πήρε και στη συνέχεια άρχισαν να αγοράζουν προϊόντα. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω αν κάποιος ενδιαφέρεται για τα προϊόντα αυτά. Η παράδοση είναι άμεση, δηλαδή γίνεται κάποια παραγγελία και μέσα σε κάποιες μέρες έχουμε την παράδοση των προϊόντων ή υπάρχουν και έτοιμα προϊόντα τα οποία μπορούν να έρθουν σε κολόνιες και να τα ψωνίσουν άμεσα. Όχι. Εδώ είναι μόνο εκθεσιακός χώρος. Τα πακέτα έρχονται στο όνομα της κάθε μιας κυρίας ή κυρίου από την Αθήνα. Ναι. Και μπορούν να τα παραλάβουν σε όλη την Ελλάδα, εννοείται. Ή με courier ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Επομένως, πρέπει να προνοήσουμε λίγο να έχουμε κατά νου κάποιες μέρες πιο μπροστά να κάνουμε την παραγγελία μας, δηλαδή μια εβδομάδα πιο μπροστά, ώστε στο χρόνο που μας χρειάζεται το δώρο να μπορέσουμε να το έχουμε. Νομίζω ότι κάπου εδώ έχουμε τελειώσει και το κομμάτι αυτό της ομορφιάς. Αξίζει τον κόπο να τα δείτε, να τα δοκιμάσετε. Την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε κάποια άλλα προϊόντα, τα οποία πάλι θα αφορούν περιποίηση προσώπου, πάλι θα μιλήσουμε για κολόνιες, πάλι θα ασχοληθούμε με αρωματοθεραπεία και κλείνουμε εδώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ σήμερα, πολύ ενημερωτικό. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε και καλά. Και καλή επιτυχία στην ωραία σας εκπομπή. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Φοφό. Κάπου εδώ κλείνουμε και το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Σε λίγο πάλι μαζί σας μετά από ένα μικρό διάλειμμα. Σε μια χώρη ζηλευτή, με ομορφιά και χάρη, κι έχεις τη βρήκα φάγω ότι ακόμα στο κελάρι. Κάστανα, σίκα και λαρβή, φουντούκια παραπέρα, και κάτι ανυπολόγιστο, εμένα για πατέρα. Όμως παπά, θα ήθελα 2-3 διευκρινήσεις. Στη διάθεσή σου πάνω, γι' αυτό είμαι εδώ, για να σε καθοδηγώ, και να σε προστατεύω. Ναι, αλλά όμως, πώς να σου το πω, ντρέπω. Γιατί ξέχασες να φορέσεις την καβένα σου. Όχι καλέ. Το χρυσό σου το ρολόι. Θα έχω σε αλλάξει, παπά. Τότε δεν υπάρχει λόγος για να ντρέπεσαι. Πώς να σου το πω τώρα. Αχ, τέλος πάντων θα σου το πω. Θα είμαι ξυλός. Θα είμαι καιρός. Ντυμένο, συξυμένα. Σαν χειμωσούδα, αμφιτερή και μάτια γουρλωμένα. Ουρίτσα θα έχει μακρουλή με μαγειμένες τρίχες και δόντια που να κρέμονται στα χείλη του γιοπίχης. Αν είχε αυτά κι άλλα πολλά και μετοχές σε πλοία, μια μεζονέτα στο βουνό, βίλα στην παραλία, τότε καλέ μαμά θα πω κι εγώ το ναι και θα δουλέψω να ζήσω τα παιδάκια μου με το φτωχό που έξω. Κόρη μου, παραλογίζεσαι. Σε καμιά περίπτωση εγώ, ένας ποντικοφανφάρας με το όνομα, δεν θα σ' αφήσω να πεινάσεις με 2 μέγαρα και ένα νησί δικό σου. Θα σου εξασφαλίσω τον καλύτερο. Δηλαδή εμένα, θα σας παρουσιάζομαι και αυτό πρόσωπο. Δεν αργήσαμε πολύ, εδώ είμαστε και πάλι μετά το μικρό διάλειμμα και όπως σας υποσχεθήκαμε σε αυτό το μέρος της εκπομπής μας φιλοξενούμε κουκλοθέατρο, ένα κουκλοθέατρο που ανεβάζει κάποιες παραστάσεις στη ΧΑΝ
Έχουμε το κουκλοθέατρο το Πάπετρι με την κυρία Λίτσα και Χριστίνα Μπίτιου και έχουμε μαζί μας σήμερα την κυρία Λίτσα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Εμείς σας ευχαριστούμε που ήρθατε και μας φέρατε τόσες όμορφες κούκλες εδώ να μας δείξετε. Γιορτές έρχονται, λίγο πολύ όλοι θα αρχίσουμε να βλέπουμε με άλλο μάτι τις μέρες που πλησιάζουν. Θα θέλουμε ίσως να δούμε κάποια παράσταση, να μας πείτε λίγα πράγματα για το κουκλοθέατρο. Επίσης έχετε και μια σχολή η οποία δημιουργεί τις κούκλες αυτές, ναι. Από ό,τι είπαμε και συζητήσαμε πιο μπροστά, σας ακούμε. Πράγματι, υπάρχει μια σχολή στη ΧΑΝΘ. Τα μαθήματα θα αρχίσουν όπου να είναι, μόλις συμπληρωθούν οι συμμετοχές μας. Και σε αυτήν τη σχολή μαθαίνουμε πώς να φτιάχνουμε κούκλες, ειδικά μαριονέτες. Μαριονέτες. Μαριονέτες, ναι. Και με βασικές αρχές της γλυπτικής και κατόπι μια υποτυπώδη εμψύχωση. Mm-hmm. Γιατί η αλήθεια είναι πως να φτιάχνει κανείς κούκλες χωρίς να τις εμψυχώνει, νομίζω ότι αδικούνται. Αδικούνται. Πραγματικά. Πόσο χρόνο απαιτεί για να μπορέσει κάποιος να πάρει όλη αυτή τη μόρφωση, να μπορέσει να ασχοληθεί, να δημιουργήσει τις κούκλες? Για να φτιάξει κανείς μια κούκλα, μαριονέτα, ναι. Θέλει γύρω στις 100-150 ώρες. Ώρες. Και να πει κανείς, διαρκούν τα μαθήματα. Είναι ένα σεμινάριο 10 μαθημάτων, ναι. Γύρω στους 3 μήνες. 3 μήνες περίπου. Κρατάει η διάρκεια. Ωραία. Και από εκεί και πέρα όμως η κούκλα που θα φτιάξουν τα άτομα αυτά που θα ασχοληθούν, είτε χομπίστες, είτε ηθοποιοί, είτε καλλιτέχνες, είτε οτιδήποτε, η κούκλα τους θα είναι family των ευρωπαϊκών, δηλαδή του εμπορίου που πάμε σε εκθέσεις και τα λοιπά. Αυτό θα ήθελα να κάνω σαν επόμενη, ναι. Ερώτηση, μια και μιλήσαμε για το εξωτερικό, πόσο ενημερωμένοι είμαστε εδώ και πόσο εσείς, ας πούμε, σαν σχολή και όλα τα άτομα αυτά ενημερώνονται τι γίνεται έξω και πώς, ναι. Μεταφέρεται, ναι. Εδώ. Δυστυχώς δεν υπάρχει τέτοια ενημέρωση. Εγώ βέβαια έχω οπωσδήποτε κάποιες διασυνδέσεις και κρατάω με το εξωτερικό επαφές, ναι. Γιατί πραγματικά όλη τη γνώση από εκεί την έχω πάρει. Αλλά όμως, εν πάση περιπτώσει, ελπίζω ότι στο μέλλον θα μπορούμε να έχουμε κάποιες περισσότερες ενημερώσεις, πληροφορίες, ναι. Και για τις κατασκευές. Γιατί για την εμψύχωση εδώ νομίζω ότι είμαστε καλύτεροι, αλλά όσον αφορά το εικαστικό μέρος, ναι. Νομίζω ότι από εκεί ό,τι κάνουμε. Ναι, πραγματικά είναι πολύ ωραίες αυτές οι κούκλες που βλέπω εδώ και θα ήθελα να ρωτήσω, ενδιαφέρεται ο κόσμος για το κουκλοθέατρο, αγαπάει αυτό σαν ένας τρόπος διασκέδασης, απευθύνεστε σε παιδιά, σε όλες τις ηλικίες? Ναι, το κουκλοθέατρο, δεν ξέρω για ποιο λόγο, εδώ τουλάχιστον στην Ελλάδα, υπάρχει η άποψη, η αντίληψη ότι πρέπει να είναι για τους μικρούς. Είναι παρεξηγημένη λίγο. Είναι παρεξηγημένη. Ενώ η κούκλα, ναι. Έχει ένα ρόλο. Και ο ρόλος της είναι να ψυχαγωγεί. Από εκεί και πέρα τώρα, αν απευθύνεται σε παιδιά ο λόγος αυτός, ναι. Ή απευθύνεται σε μεγάλους, εκείνο είναι άλλο πράγμα. Υπάρχουν έργα για παιδιά και έργα αυτό για μεγάλους. Αυτό θα έλεγα, η επόμενη ερώτηση, ναι. Η θεματολογία που διαλέγετε κάθε φορά για να ανεβάσετε μια παράσταση. Μπορεί να απευθύνεται και να είναι κάτι πολύ απλό και έτσι, ναι. Ήρεμο ή μπορεί να είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Δηλαδή, ναι. Εσείς θα μας πείτε πώς. Ναι, τα δικά μας τα έργα έχουν πάθος, έχουν ένταση. Μάλιστα. Ο κακός είναι κακός. Τελείωσε. Άλλωστε, δεν βλέπω και μια κούκλα, ναι, που έχετε, ναι, ναι. Εδώ και θα μας δείξετε σε λίγο. Μπράβο. Κάτι. Ο καλός είναι καλός. Ναι. Δεν έχουμε χλιαρά και ήξεις αφήξεις και έτσι και αλλιώς και. Ναι, καταστάσεις έτσι που να είναι ήρεμες. Μας αρέσει το παραδοσιακό, το δυνατό, το αυθόρμητο, ναι. Και γι' αυτό έχουν επιτυχία οι παραστάσεις μας. Ναι. Το αδιαχώρητο γίνεται. Μέσα στη ΧΑΝΘ γίνονται οι παραστάσεις. Μέσα στη ΧΑΝΘ γίνονται, ναι, στην κεντρική, στο κεντρικό το κτίριο, μέσα στη μικρή αυλαία. Κάθε πότε αλλάζετε παραστάσεις? Κάθε μήνα αλλάζουμε. Κάθε μήνα, για να μην κουράζει το κόσμο και να έχει και μια εναλλαγή, ναι. Στα θέματα και να, ναι. Μπορεί να παρακολουθεί. Πόσος κόσμος έχετε, πόσα άτομα μαζεύονται, η αίθουσα είναι μεγάλη? Να φανταστείτε ότι αν έρθουν ακριβώς την ώρα, ναι. Τουλάχιστον 20-30 άτομα πρέπει να φύγουν. Εσείς πόσα άτομα έχετε που υποστηρίζουν τις κούκλες? Εγώ και η κόρη μου. Α, μόνο 2 άτομα υποστηρίζουν το... Ναι. Και κρατάει μία παράσταση? Μία ώρα και 5 και 10 λεπτά, εξαρτάται, είναι ζωντανές οι παραστάσεις. Είναι ζωντανές. Και τώρα ανάλογα πώς θα ρέει και ο λόγος. Ακριβώς. Και γίνονται, ναι. Μέσα στο Σαββατοκύριακο, φαντάζομαι, και που τα παιδιά Κυριακή έχουν... πρωί, ναι. Κυριακή στις 12, ναι. Κυριακή πρωί στις 12, επομένως. Θα μας δείξετε κάτι τώρα?
Τι θα μπορούσαμε να δούμε, πώς το φαντάζεστε έτσι να βγάλουμε. Κοιτάξτε λιγάκι, οι κούκλες που έφερα είναι της ίδιας, του, ίδιου θέμα, του ίδιου έργου. Εδώ γιατί θέμα, έχουμε και τι έργο. Λοιπόν, είναι... αυτό είναι το ένα έργο. Όχι, είναι ένα έργο που έχει σχέση με τα Χριστούγεννα, γι' αυτό το έφερα. Α, πολύ ωραία. Θα παίζεται το Δεκέμβριο. Ναι. Σχέση ο Καλικάντζαρος που είναι πρωταγωνιστής. Η Μαρούλα. Η Μαρούλα. Με το γαϊδαράκο της που πήγε στον Μήλο να αλέσει. Τώρα δεν έχουμε τα σκηνικά και οπότε δεν μπορούμε να τα δούμε εκεί. Αλλά τώρα έτσι να πάρουμε μια εικόνα του τι μπορεί να... Η Μαρούλα με το γαϊδαράκο της που πήγε να αλέσει στον Μήλο της. Και αντί για τον Μήλωνα ήταν κρυμμένος πίσω στο Μήλο. Α, Καλικάντζαρος. Καλικάντζαρος. Μάλιστα. Και βγήκε ο Καλικάντζαρος να την υποδεχτεί. Βέβαια υπάρχουν και άλλοι. Ας το πούμε, συμπροταγωνιστές που στην πλοκή ανάμεσα παππούς και έχουν. Γυγιά, Ναι. Κάπως έτσι. Κάπως έτσι, ναι. Και έτσι... Ναι. Μπορεί να λειτουργήσει το θέατρο εκπαιδευτικά, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό. Βέβαια. Περνάμε μηνύματα. Η κούκλα είναι ένα άριστο εκπαιδευτικό μέσο, γιατί το παιδί πιστεύει στην κούκλα. Μπορεί να μην πιστέψει στην μαμά που θα του πει μία συμβουλή. Δεν θα την πιστέψει, δεν θα την ακούσει. Το παιδί δεν ακούει παρενέσεις, δεν ακούει συμβουλές. Mm. Περνάνε τα μηνύματα. Ναι, πιστεύει στην κούκλα. Αυτό γίνεται με ένα μαγικό τρόπο. Ούτε κι εγώ κατάλαβα μέχρι σήμερα πώς. Αλλά αν όμως η μητέρα πάρει στην αγκαλιά της το παιδάκι της και πάρει και μία κούκλα απέναντι, με ταπεινά υλικά, δεν είναι ανάγκη να είναι επαγγελματική, και θέλει να του περάσει κάτι, με την κούκλα θα μπορέσει οπωσδήποτε. Εγώ θα έλεγα ότι και οι κούκλες είναι συντροφιά, δηλαδή μου έχει τύχει πάρα πολλές φορές να δούμε και σε έργο, αλλά να δούμε και παιδάκια να τα παρατηρούμε σαν γονείς εμείς να παίρνουν ένα παιχνίδι και να κάνουν ένα διάλογο. Ναι. Αυτό ισχύει. Ναι, γιατί το παιδί έχει φαντασία και ταυτίζει τη φαντασία του με την κούκλα. Και μπορεί να δημιουργήσει και μόνο του μια ιστορία, να παίξει με ένα αδελφάκι του, να κάνει μια δική του ιστορία και ένα δικό του κουκλοθέατρο. Ναι. Και τότε θα δείτε ότι το παιδί μπορεί να ξεδιπλώσει τον εαυτό του, να βγάλει από την ψυχούλα του πράγματα και να απορρίσει και η μητέρα του πώς τα είχε κρυμμένα μέσα του αυτά και δεν τα έλεγε ποτέ. Μπορεί να παρακολουθήσει από μακριά, σαν θεατής κάτι και να αντιληφθεί μια αλήθεια. Και να αντιληφθεί μια αλήθεια που την έχει κρυμμένη μέσα του. Ναι. Και που κάτω από άλλες συνθήκες δεν θα την έλεγε. Και να συζητήσουμε λίγο για τις κούκλες, πώς συμπεριφερόμαστε σε μια κούκλα. Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Για μένα, οι κούκλες είναι η προέκταση του εαυτού μου. Mm-hmm. Δηλαδή έτσι όπως είναι το χέρι μου, είναι η προέκτασή μου. Μάλιστα. Δεν μπορώ να την αντιληφθώ, σαν να την αισθανθώ ότι είναι κάτι ξένο. Κάτι ξένο. Και επομένως η Μαρούλα εδώ είμαι εγώ πίσω από τη Μαρούλα. Το ίδιο και πίσω από τον Καλικάντζαρο. Τι να σας πω τώρα, ίσως επειδή είναι το επάγγελμά μου αυτό, ίσως επειδή από τη φύση μου, πάντως νομίζω ότι είναι θέμα φύσης, νομίζω ότι ο κάθε άνθρωπος γεννιέται για κάτι. Εσείς είστε πλασμένοι, θα έλεγα, έχετε και τη φωνή σας, η οποία είναι έτσι ήρεμη, απαλή, νομίζω δίνει ένα ωραίο χρώμα στο όλο το σκηνικό που ετοιμάζεται κάθε φορά και τα παιδιά θα φέρουν ενθουσιασμένα. Ναι, γιατί μέσα από αυτό το εξωπραγματικό που λέτε, βγαίνουν και οι μεγάλες οι αλήθειες. Ναι. Είναι μαγικός αυτός ο τρόπος, όμως έτσι γίνεται. Τι ετοιμάζει τα Χριστούγεννα, κάτι συγκεκριμένο, όπως το είπαμε, κάτι πιο συγκεκριμένο. Ο Φασουλής και ο Καλικάντζαρος είναι. Ναι. Έχουμε φέρει κάτι εδώ στα προσπέκτ που... Πιθανώς σε κάποιο από τα προσπέκτ να αναφέρεται μέσα. Να αναφέρεται αυτή η ιστορία. Είναι λαογραφικό το θέμα. Τα θέματά μας είναι όλα κλασικού ρεπερτορίου, δηλαδή είναι από τον Έσοπο, είναι από γνωστά παραμύθια που εν πάση περιπτώσει έχουν αυτό το suspense που δεν το έχουν τα σύγχρονα. Πώς να το κάνουμε τώρα, τα σύγχρονα τα παραμύθια δεν έχουν αυτήν και γι' αυτό έχουν επιβιώσει. Ακριβώς. Και το σκουφίτσα τώρα ας πούμε. Πόσα και πόσα χρόνια. Έχουμε περάσει γενιές και γενιές με τις ιστορίες και τα παραμυθάκια αυτά. Ναι. Πολύ σημαντικά νομίζω ότι είναι όλα αυτά. Και ποιο είναι το μυστικό για μια ζωντανή κούκλα, να τελειώσουμε η πραγματικά δεν είναι, η κούκλα δεν είναι ηθοποιός. Δεν είναι ηθοποιός. Δηλαδή, για να απαντήσω σε αυτό ακριβώς που λέτε, ότι η κούκλα δεν υποκρίνεται. Ναι. Και αυτή είναι η επιτυχία της, γι' αυτό αγαπιέται τόσο πολύ. Γιατί ο ηθοποιός, και γι' αυτό λέγεται, έχει την υποκριτική τέχνη. Ναι. Η κούκλα όμως δεν έχει ανάγκη να υποκριθεί.
είναι αυτό που είναι, λέει αυτό που λέει και δεν παρεξηγείται. Ακριβώς. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μία κούκλα σε άλλη παράσταση, δηλαδή βλέπουμε ότι κάποιες κούκλες... Όχι. Δεν γίνεται έτσι. Ούτε καν τη μουσική. Ούτε καν τη μουσική. Δηλαδή χρησιμοποιείτε, ναι, τις φτιάχνετε και τις αφήνετε και έχετε συγκεκριμένη έτσι ιστορία με συγκεκριμένα πρόσωπα. Στο σπίτι μου έχω ένα πολύ μεγάλο εργαστήριο, ναι, πολλά μέτρα, με... που είναι ξυλουργείο, είναι ζωγραφικής, ας το πούμε, στάντ ζωγραφικής. Ναι. Όλες οι κούκλες σε πρεβάζια και εδώ και εκεί. Και πρέπει να είναι ωραία τακτοποιημένες, να μην χαλάσουν, να έχουν, ναι, τη θέση τους η κάθε, ναι, μία. Αγαπάτε αυτό που κάνετε, καταλαβαίνω. Και σας αξίζουν πολλά μπράβο για την προσπάθεια αυτή που κάνετε και για όλα τα παιδιά και γενικά για όλο τον κόσμο, γιατί νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δίνουμε στον εαυτό μας και στα παιδιά μας, να ερχόμαστε να βλέπουμε το κουκλοθέατρο και όλες τις παραστάσεις. Είναι ο προθάλαμος του κανονικού θεάτρου. Κραβού. Το, ναι, παιδί μπορεί μέσα εκεί και ξέρετε, μεγάλη, πόσο διασκεδάζουν. Ξέρετε, σήμερα τη γέλια άκουγα κάτω στο κοινό, στους... Ναι, ναι, ναι. Δεν μπορείτε να φανταστείτε οι μεγάλοι τι κάνουν, ε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εμείς που μας φιλοξενήσατε. Τις παραστάσεις σας και νομίζω ότι τα παιδιά θα τα ενδιαφέρει πάρα πολύ και το συγκεκριμένο, ναι, θέμα, γιατί Χριστούγεννα έρχονται. Ναι, ναι. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά Χριστούγεννα, ας πούμε, από τώρα, μια, να από το θέμα το απαιτεί. Ναι, σας ευχαριστούμε πολύ και εγώ το ίδιο και εμείς το ίδιο. Να είστε καλά. Κάπου εδώ θα κλείσουμε και αυτό το κομμάτι με το κουκλοθέατρο. Επιστρέφουμε σε λίγο. Ζαχαρόδης Διαβίτης. Περιμένετε στις τηλεοράσεις σας. Σε λίγο θα είμαστε πάλι κοντά σας. Εδώ είμαστε πάλι στο τελευταίο μέρος της εκπομπής μας και όπως σας υποσχεθήκαμε, σε αυτό το μέρος έχουμε να μιλήσουμε για το Ζαχαρόδη Διαβίτη σήμερα. Φιλοξενούμε και έχουμε φέρει κοντά μας τον κύριο Κούρτογλου Γιώργο, ο οποίος είναι παθολόγος διαβητολόγος και διδάκτορας της Ιατρικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου της Θεσσαλονίκης. Καλησπέρα σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση και θα προσπαθήσουμε στα λίγα λεπτά που έχουμε να θίξουμε κάποια θέματα που αφορούν αυτό το τόσο επίκαιρο, ναι, και ζήτημα, ναι, το οποίο βέβαια προσβάλλει εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο και προβλέπουμε αυτή η αύξηση δυστυχώς, ναι, να συνεχιστεί και τις επόμενες δεκαετίες και μέχρι το 2030 λένε ότι ίσως ένας στους 7, ένας στους 8 ανθρώπους να έχουν διαβήτη. Μπορούμε να δούμε λίγο ότι... Να ξεκινήσουμε με τους προδιαθετικούς παράγοντες. Για το ζαχαρόδι, ναι, διαβήτη και την εμφάνισή του. Βλέπουμε λοιπόν εδώ που είπαμε ότι είναι ένα μεγάλο ιατρικό, κοινωνικό και οικονομικό πρόβλημα. Οι δαπάνες για την περίθαλψη των ανθρώπων με διαβήτη είναι τεράστιες, ανέρχονται σε δισεκατομμύρια δολάρια, ναι, ναι, ή ευρώ, όπως θέλει να το πάρει κανείς. Και βέβαια το πρόβλημα είναι ότι οι επιπλοκές του διαβήτη, γι' αυτό άλλωστε, ναι, από τα ζωτικά όργανα του σώματος, τα μικρά και τα μεγάλα αγγεία. Η διατροφή, εδώ βλέπουμε τα παιδιά. Ο κύριος προθετικός παράγοντας, μια που το θέσατε το θέμα, ναι, για τον τύπου 2 διαβήτη, που είναι και ο πιο συχνός, είναι η παχυσαρκία. Ναι. Η παιδική παχυσαρκία, που δυστυχώς έχουμε στην Ελλάδα το προνόμιο να είμαστε πρώτη χώρα στην Ευρώπη, αν δεν κάνω λάθος. Και έτσι, όπως βλέπετε εδώ, το 80% των υπέρβαρων παιδιών πάνω από 12 ετών θα είναι ήδη παχύσαρκοι ενήλικες. Η κληρονομικότητα παίζει ρόλο. Παχύς γονείς κάνουν και παχιά παιδιά και παχιά παιδιά γίνονται και διαβητικά. Οπότε, αν δηλαδή βρούμε τρόπους να καταπολεμήσουμε την παιδική και την υπόλοιπη παχυσαρκία, θα μπορέσουμε να προλάβουμε τον τύπου 2 διαβήτη, γιατί όπως ξέρουμε βέβαια η πρόληψη είναι η καλύτερη, ναι, θεραπεία. Ο τύπου 1 διαβήτης απασχολεί, ναι, τους ενήλικες? Όχι, ο τύπου 1 διαβήτης, καταρχήν και οι δύο τύποι, ναι, μπορεί να απασχολήσουν οποιαδήποτε ηλικία. Μάλιστα. Κυρίως όμως ο τύπου 1 απασχολεί νέα παιδιά, ναι, εφήβους, νεαρούς ενήλικες, χωρίς να σημαίνει ότι δεν μπορεί να εμφανιστεί και σε μεγαλύτερες ηλικίες. Θεωρείται ότι οφείλεται σε αυτοάνωση, όπως λέμε, καταστροφή των κοιτάξεων του παγκρέατος, του ειδικού που παράγουν ισουλίνη από αντισώματα, ναι, μέσω ανοσίας δηλαδή γίνεται αυτό, ενώ τύπου 2 αφορούσε μέχρι πρότινος κυρίως άτομα μεγαλύτερης ηλικίας. Τώρα όμως αρχίζει δυστυχώς, και αυτό, ναι, είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, και αφορά και άτομα και νεότερης ηλικίας και παιδιά και εφήβους και νεαρούς ενήλικες, όπως είπαμε, λόγω της παχυσαρκίας, ναι, που είναι ο κύριος προθετικός παράγοντας. Ένα 80-90% των ατόμων με τύπου 2 διαβήτη είναι υπέρβαρα, υπαχύσαρκα. Ναι, κύριε Κούρτογλου, να μιλήσουμε λίγο για το τι ζάχαρα αίματος πρέπει, ναι, να έχουν αυτά τα άτομα. Να πάμε, ναι, λίγο στην επόμενη διαφάνεια που έχουμε. Εδώ βλέπουμε
ότι δυστυχώς αυτό που είπα, όσο περισσότερες ώρες κάθεται κανείς μπροστά στην τηλεόραση κάποιο παιδί ή στα video games και όσο λιγότερο κινείται και λιγότερο παίζει, ακριβώς, βλέπουμε ότι δυστυχώς ακόμα και σε μικρές ηλικίες, τρεις ώρες στα παιδιά κάτω των 4 ετών και 7 με 8 ώρες σε παιδιά πάνω από 12 ετών. Δηλαδή είναι απίστευτο το πόση ώρα περνάνε τα παιδιά μπροστά στα βίντεο και στα κομπιούτερ και στην τηλεόραση. Ηλεκτρονικά παιχνίδια. Τα συμπτώματα που μου είπατε, κυρία Πετκάκη, είναι η κούραση, η πνηλή, απώλεια βάρους, πολύ δίψα, πείνα, τρώει πολύ το άτομο, αλλά χάνει κιλά, ουρεί αρκετά, θαμπώνουν τα μάτια, πληγές που δεν κλείνουν. Αυτά είναι τα κλασικά συμπτώματα του διαβήτη και όσο πιο αυξημένα είναι τα ζάχαρα στο αίμα, τόσο πιο έντονα είναι αυτά τα συμπτώματα. Αν στον τύπο 1 διαβήτη, αν δεν προλάβουμε, μπορεί το άτομο να πέσει σε διαβητική κετοξίωση, διαβητικό κόμμα, όπως λέμε, που μπορεί βέβαια χρειάζεται μεταφορά στο νοσοκομείο και επίκουσα θεραπεία. Εδώ βλέπουμε ότι στον τύπου 2 διαβήτη τα συμπτώματα μπορεί είτε να μην υπάρχουν, είναι πολύ ήπια και να μην καταλαβαίνονται και η διάγνωση να γίνεται από τις πλοκές του διαβήτη είτε από τα αγγεία, δηλαδή έρχεται ένας εμφραγματίας ή ένας άνθρωπος με εγκεφαλικό και βλέπουμε ότι αυτός έχει ζάχαρο. Οφείλεται στο ζάχαρο. Ακριβώς, ήδη είχε ζάχαρο το οποίο δεν το ήξερε. Ναι. Έτσι. Και είτε από τις επιπλοκές έρχεται κάποιος, πάει στον οφθαλμίατρο, του βλέπει τα μάτια. Του λέει, φίλε μου, εσύ πρέπει να έχεις ζάχαρο πολλά χρόνια. Γιατί τα μάτια σου ήδη έγινε πειραγμένα, ο βυθός του ματιού. Ναι, καταλάβω. Ακριβώς. Και εδώ στη διαφάνεια που είδαμε ήταν κάποιος κύριος, ο οποίος είχε ανικανότητα σεξουαλική, η οποία οφείλονταν στον ζάχαρο, το οποίο δεν το ήξερε. Ναι, τώρα, άρα, λοιπόν, ναι, κύριε Κούρτογλου, θα ήθελα να ρωτήσω, μπορεί κάποια να γίνει μητέρα ενώ έχει ζαχαρόδη διαβήτη? Ναι, αυτό που θέτεται είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι θέμα. Πολύ και βέβαια μπορούμε να πούμε, τα μηνύματα εδώ είναι αισιόδοξα. Κοπέλες που έχουν διαβήτη προϋπάρχοντα, είτε με τύπου 1 είτε με τύπου 2, με την κατάλληλη συνεργασία με τον θεράποντα ιατρό, τον διαβητολόγο, μπορούν να φέρουν στον κόσμο υγιέστατα μωρά χωρίς επιπλοκές. Ναι. Βέβαια απαιτείται ρύθμιση πλήρης και πολύ αυστηρή σε όλη τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, με ό,τι χρειάζεται, είτε πολλαπλές ενέσεις, ινσουλίνης, είτε αντλία. Και από την άλλη μεριά και κοπέλες που κάνουν διαβήτη χωρίς να προϋπάρχει, που εμφανίζεται δηλαδή όπως λέμε ο διαβήτης της εγκυμοσύνης, και αυτός εφόσον διαγνωστεί έγκαιρα μπορεί και αυτός να αντιμετωπιστεί με επιτυχία και να έχουμε ευτυχή έκβαση και για τη μητέρα και για το μωρό. Πολύ καλό αυτό και να μιλήσουμε λίγο για τις αντλίες ινσουλίνης που είναι κάτι πολύ σημαντικό. Ναι, οι αντλίες ινσουλίνης μπορούμε λίγο να προχωρήσουμε αν είναι εύκολο, μια που έτσι προσπαθήσαμε να κάνουμε. Για τους στόχους που είπατε, τα ζάχαρα πρέπει να είναι κάτω από 130 νηστείας. Μιλάμε για ένας που ελέγχεται, ένας διαβητικός που ελέγχεται και η γλυκοζηλωμένη αιμοσφαιρίνη που δείχνει το μέσο όρο του τριμήνου πρέπει να είναι κάτω από 7% ή κάτω από 6,5%. Και τα άτομα πρέπει να επιδιώκουν αυτούς τους στόχους πάντα. Μάλιστα. Συνεχώς πρέπει, γιατί δυστυχώς υπάρχει μνήμη στον οργανισμό και η κακή ρύθμιση για κάποια χρόνια μένει. Και δεν περνάει εύκολα, δεν περνάνε εύκολα τα αποτελέσματα του κακού ζαχάρου. Δεν περνάνε εύκολα. Πάμε λίγο στο επόμενο. Βλέπουμε λοιπόν ότι για να έχουμε καλά αποτελέσματα πρέπει και τα ζάχαρα νηστείας και τα μεταγευματικά ζάχαρα και η γλυκοζηλωμένη αιμοσφαιρίνη να είναι μέσα στα όρια τα οποία θέτει ο γιατρός για κάθε ασθενή. Είναι ιδιαίτερες περιπτώσεις. Υπάρχουν οι γενικοί κανόνες που τους δείξαμε, αλλά από εκεί και πέρα εξατομικεύεται. Ναι. Ένα μωρό 3-4 χρονών θα έχει άλλο στόχο από έναν νέο ενήλικα και ένας ηλικιωμένος άνθρωπος και αυτός θα έχει διαφορετικό στόχο. Ο γιατρός θέτει τους στόχους και προσπαθεί με τη συνεργασία με το άτομο με διαβήτη να πετύχει το ικανοποιητικό αποτέλεσμα. Να μιλήσουμε λίγο για τα φάρμακα που χρησιμοποιούν τα νέα φάρμακα ή έχουμε. Κοιτάξτε να δείτε, μπορούμε προχωράμε λιγάκι να πούμε για τους τρόπους θεραπείας. Ναι. Προχωρήστε λίγο. Παρακάτω. Λοιπόν, η θεραπεία λοιπόν του διαβήτη είναι η υγιεινή διατροφή, είναι η άσκηση και τα φάρμακα. Ναι. Πάμε παρακάτω. Μιλάμε για το τύπου 2. Για όλους τους διαβήτες. Όλους τους διαβήτες αυτά είναι. Ναι. Στον τύπο 1 διαβήτη βέβαια η θεραπεία είναι η ινσουλίνη εξ αρχής και διαβίου. Ναι. Με τρόπους που ρυθμίζει ο γιατρός σε συνεργασία με τον ασθενή, δεν έχει νόημα τώρα να τα ασχοληθούμε. Στον τύπο 2 διαβήτη, προχωρήστε παρακάτω. Η θεραπεία είναι, προχωρήστε λίγο,
Είναι πέρα από την δίαιτα και την άσκηση, ναι, που είναι θεμέλι λύθη, όπως λέμε, της αντιμετώπισης, mm-hmm, που πρέπει να γίνονται συνεχώς, ναι, έτσι, είναι και τα φάρμακα, ναι, ναι, που είτε είναι σε χάπια, είτε είναι ενέσιμα, είτε ενέσιμα, είναι ινσουλίνη από μόνη της ή σε συνδυασμό και με χάπια. Καθημερινή. Υπάρχουν και ενέσιμα χάπια που δεν είναι ινσουλίνες. Ναι. Και είναι, πρέπει να γίνονται σε συγκεκριμένη ώρα από ό,τι καταλαβαίνω. Κοιτάξτε, η θεραπεία πρέπει να λαμβάνεται σε συγκεκριμένες ώρες, αλλά το πνεύμα, αγαπητοί μου, είναι ότι σήμερα προσαρμόζουμε την ινσουλίνη πάνω και τη θεραπεία γενικά του, ναι, διαβήτη πάνω στον τρόπο ζωής του κάθε ανθρώπου, ναι, και όχι το ανάποδο. Δηλαδή δεν είναι αναγκασμένος κανείς να ζει βάσει των αναγκών που του δίνει η θεραπεία του. Mm-hmm. Βάζουμε τη θεραπεία του πάνω στις ανάγκες του. Και αυτό νομίζω είναι πάρα πολύ, ναι, σημαντικό. Το έχει πετύχει η επιστήμη τα τελευταία χρόνια. Πάμε παρακάτω να δούμε λίγο για τη δίαιτα και την άσκηση, που είναι η θεμέλη λύθη. Mm-hmm. Εδώ βλέπουμε, αγαπητή μου κυρία Πετκάκη, ότι πάνε άλλοι στο γυμναστήριο και χρησιμοποιούν γυλιόμενες σκάλες. Yeah. Και βέβαια από την άλλη μεριά κατακλυζόμαστε από junk food και fast food και τα χυφαγεία και όλα αυτά, τα οποία ακριβώς. Εδώ βλέπουμε τη διατροφή, αυτό δεν είναι τίποτα άλλο, μην νομίζουμε ότι είναι κάτι το εξωπραγματικό, είναι η μεσογειακή, η παραδοσιακή ελληνική διατροφή, η οποία πρέπει, γινόταν παλιά από τους πατεράδες μας και τους παππούδες μας, πρέπει να την υιοθετήσουμε πάλι για να έχουμε καλά αποτελέσματα, να προλάβουμε και το ζάχαρο και όλες τις άλλες αρρώστιες που σχετίζονται, ναι, υπέρταση, λιπίδια, παχυσαρκία, τα καρδιακά νοσήματα. Η βάση λοιπόν είναι αυτή η θεραπεία που βλέπουμε εδώ, αυτή η διατροφή που βλέπουμε εδώ, τι πρέπει να τρώμε καθημερινά και τι πρέπει να τρώμε όσο πιο ψηλά πάμε στην πυραμίδα, τόσο αυτά πρέπει να χρησιμοποιούνται λιγότερο, το κόκκινο κρέας, ας πούμε. Ναι. Μας διατροφή, η εβδομαδιαία μας διατροφή. Ναι. Λίγο κρασάκι πηγαίνει μέσα, μια χαρά, ναι, έτσι, εφόσον δεν υπάρχουν άλλες αντεδείξεις βέβαια. Ναι. Το ελαιόλαδο είναι βασικό τμήμα της διατροφής μας, όπως όλοι ξέρετε. Χρησιμοποιήθηκε ήδη από πολλά χρόνια, από χιλιάδες χρόνια π.Χ. και είναι βασικό συστατικό της μεσογειακής ή ελληνικής διατροφής. Παρακάτω. Για την άσκηση, τα ωφέλη τα βλέπουμε εδώ. Και όταν λέμε άσκηση, βέβαια εννοούμε ποδήλατο, περπάτημα. Για τον περισσότερο κόσμο το περπάτημα είναι ο βασικός τρόπος άσκησης. Η αναερόβια άσκηση. Και η αερόβια και η αναερόβια μπορούν να χρησιμοποιηθούν, και η μεικτή τύπη άσκηση, ναι, όπως είναι τα διάφορα σπορ, ναι, έτσι και δραστηριότητες, σκάλισμα στον κήπο, χορός, κολύμπι, περπάτημα, τζόκινγκ, σπορ, όλα λοιπόν. Όλα και βλέπουμε μαζί ότι η άσκηση βελτιώνει και την ποιότητα ζωής και τις παραμέτρους, ναι, λιπίδια, ζάχαρα, πιέσεις. Και βλέπουμε εδώ και στον τύπο 1 διαβήτη μπορούν τα άτομα και να ασκηθούν και να γίνουν πρωταθλητές και ολυμπιονίκες, όπως εδώ το φίλο ακριβώς μας που βλέπουμε, που ήταν ένας Αμερικανός ολυμπιονίκης στην κολύμπηση και έπασχε από διαβήτη τύπου 1. Ναι, ναι. Άρα λοιπόν τα μηνύματα είναι αισιόδοξα. Η θεραπεία έχει προχωρήσει αρκετά και βέβαια δεν έχουμε φτάσει ακόμα, όπως θα δούμε, στην ίαση του διαβήτη, αλλά μπορούμε να ρυθμίσουμε, να τον ελέγξουμε καλά, ναι, έχοντας και μια καλή ποιότητα ζωής ταυτόχρονα. Τώρα για τις αντλίες που μιλήσατε θα μπορούμε να δούμε στην επόμενη διαφάνεια. Λοιπόν, τι είναι η αντλία ινσουλίνης? Είναι μια μικρή συσκευή που, ναι, είναι μέγεθος κινητού τηλεφώνου, στην οποία αποθηκεύεται η ινσουλίνη, ναι, και μέσω ενός σύρματος ενχύεται στο κάτω από το δέρμα με ένα καθετηράκι, με μια μικρή βελονίτσα λοιπόν, η οποία μπαίνει κάθε τρεις μέρες και δίνει αυτή η συσκευούλα συνεχώς ινσουλίνη. Αυτό γίνεται σε γιατρό ή αυτό, την έχουμε στο σπίτι? Κοιτάξτε να δείτε, αυτό το φόρει καθένας πάνω του. Μάλιστα. Το βάζει με μια φορά, ναι, εκπαιδεύεται ο ασθενής πώς μπαίνει η αντλία, πώς αλλάζουν οι καθετήρες, πόσο ινσουλίνη θα πάρει. Mm-hmm. Παίρνει κανείς κάποια ινσουλίνη που την παίρνει δώσει συνεχώς. Ναι. Ναι, μια συνεχής λοιπόν χορήγηση, η οποία καλύπτει τις βασικές, όπως λέμε, ανάγκες, και στη συνέχεια όταν είναι να φάει το άτομο, ανάλογα με την ποιότητα και την ποσότητα του γεύματος, πατώντας ένα μικρό κουμπάκι, δίνει την ανάλογη ποσότητα ινσουλίνης που χρειάζεται. 5 μονάδες, 7 μονάδες, αυτό είναι πάρα πολύ καλό και δίνει
μια πλήρη ελευθερία στο άτομο, γιατί όπως καταλαβαίνετε, άτομα με απρόβλεπτα ωράρια ή με δυσκολία στη ρύθμιση, είναι, αυτά είναι κατάλληλα να έχουν την αντλία ινσουλίνης. Τα έξοδα καλύπτονται από τα ταμεία. Βέβαια, η τοποθέτηση γίνεται σε ειδικά κέντρα, σε γιατρούς που ξέρουν από αντλίες. Και βέβαια, έχει σημασία κανείς να βλέπει και το ζάχαρο του συνέχεια, να βλέπει τι γίνεται. Καθημερινά νομίζω γίνονται εξετάσεις. Ναι, κοιτάξτε, σήμερα υπάρχουν οι μετρητές που είναι τα μηχανάκια, όπως τα οποία όλοι τα έχουν μαζί τους και μπορούν να μετρούν το ζάχαρο από 1 έως και 5, 6, 10 φορές τη μέρα, ανάλογα με το σχήμα θεραπείας. Από εκεί και πέρα υπάρχουν όμως, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, οι συσκευές, οι καταγραφικές, μπορούμε να δούμε λίγο στην επόμενη διαφάνεια, οι οποίες ακριβώς εδώ βλέπουμε ότι αυτή η συσκευούλα η μικρή επικοινωνεί με το δεξιό στην κοιλιά, βλέπουμε έναν αισθητήρα, ένα σένσορα, ο οποίος είναι εμφυτευμένος μέσα στο υποδόριο, μετράει το ζάχαρο στο υποδόριο ιστό και μεταφέρεται η πληροφορία ασύρματα στη συσκευούλα, η οποία από την άλλη μεριά χορηγεί και ινσουλίνη. Είναι δηλαδή μια αντλία ινσουλίνης στην οποία κανείς μπορεί να βλέπει και κάθε στιγμή το ζάχαρό του. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, όπως καταλαβαίνετε, ιδίως και άτομα με τύπου 1 διαβήτη, που αλλάζει το ζάχαρο πάρα πολύ συχνά και απρόβλεπτα, να μπορούν ανά πάσα στιγμή να δουν το ζάχαρό τους και να προλάβουν είτε υπογλυκαιμίες είτε μεγάλες αυξήσεις στο ζάχαρό τους. Και μάλιστα τα καινούργια συστήματα αυτά μπορούν να σταματάνε τη χορήγηση ινσουλίνης αν... Δεν χρειάζεται να... Όχι, κοιτάξτε, αν ας πούμε πέσει το ζάχαρο πολύ και το άτομο έχει υπογλυκαιμία, που είναι ο κύριος περιοριστικός παράγοντας σωστή ρύθμιση, αν δεν είχαμε την υπογλυκαιμία θα ρυθμίζαμε το ζάχαρο πολύ πιο εύκολα. Δώσε 100 μονάδες ινσουλίνης, 200, τι έγινε. Αλλά αν δώσεις κάποιες περιπτώσεις και μισή μονάδα παραπάνω, το ζάχαρο μπορεί να πέσει πάρα πολύ. Και αυτό είναι, υπάρχει πρόβλημα, όπως καταλαβαίνετε. Τα μηχανήματα αυτά λοιπόν σταματάνε τη χορήγηση ινσουλίνης όταν το ζάχαρο πέσει από ένα συγκεκριμένο νούμερο. Αυτή είναι η εξέλιξη. Δηλαδή. Αυτή είναι η εξέλιξη και αυτό είναι το προστάδιο του τεχνητού παγκρέατος. Το οποίο τεχνητό πάγκρεας θεωρώ ότι είναι κοντά, ίσως 2-3 χρόνια ακόμα, για να μπορεί να μπει σε ευρεία κλινική εφαρμογή, γιατί σε πειραματική εφαρμογή υπάρχει. Θα πρέπει να καταλάβουμε τι είναι αυτό το πράγμα. Η αντλία που είπαμε, η συνεχής χορήγηση, να επικοινωνεί με το καταγραφικό. Δηλαδή βλέπει το ζάχαρο που τη στιγμής, ρυθμίζει για το πόσο ινσουλίνη θα πάρει το άτομο. Με κάποιο υπολογιστή, κάποιο software, θα πρέπει αυτές οι δύο συσκευές να επικοινωνούν, ούτως ώστε ανάλογα με το ζάχαρο της στιγμής να δίνεται και αντίστοιχη ινσουλίνη. Αυτό βέβαια, σήμερα σας είπα, γίνεται σε πειραματικά μόνο επίπεδα, αλλά θα μπορεί σύντομα να μπει και στην κλινική εφαρμογή και να είναι ένα είδος και ριζικής θεραπείας στον τύπο ένα διαβήτη και όχι μόνο. Που το χρειάζονται πραγματικά, θα έλεγα, κύριε Κούρτογλου. Υπάρχουν βέβαια και άλλες εξελίξεις, πιθανόν με τα βλαστοκύτταρα να έχουμε κάποια εξέλιξη τα επόμενα χρόνια, αλλά είναι ολόκληρη συζήτηση για ένα επόμενο θέμα, γιατί ακριβώς. Νομίζω ότι τον περισσότερο κόσμο απασχολεί και θέλουν να μαθαίνουν την εξέλιξη, τι έχουν βγει καινούρια, πώς μπορούν να βοηθήσουν λίγο τον εαυτό τους και γενικά να προλάβουμε, θα έλεγα. Αλλά νομίζω, αγαπητοί μου, όπως ήδη το είπατε σωστά, έχουμε ήδη αρκετά, έχει προχωρήσει αρκετά η επιστήμη και η τεχνολογία, αυτά πάντα μαζί. Ακριβώς, και η τεχνολογία βοηθάει την επιστήμη, τη σωστή επιστήμη. Έτσι, μια εξέλιξη. Είναι ακριβώς, άρα λοιπόν έχουμε ήδη όπλα στα χέρια μας, τα οποία μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε σε συνεργασία με τους γιατρούς μας για να έχουμε όσο το δυνατόν καλύτερη ρύθμιση. Ο τρόπος ζωής προλαβαίνει το διαβήτη τύπου 2, δηλαδή η σωστή διατροφή, το περπάτημα, το σωστό σωματικό βάρος. Γιατί τα γονίδια του δεν μπορεί να τα αλλάξει κανένας βέβαια, αλλά μπορεί να αλλάξει τον τρόπο ζωής του. Ο τρόπος ζωής μας. Έτσι. Σας ευχαριστούμε. Ακριβώς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κούρτογλου. Εγώ ευχαριστώ. Κούρτογλου. Μεγάλη μου τιμή και χαρά που βρέθηκα μαζί σας. Θα ξαναέχουμε τη χαρά και εμείς να μπορέσουμε να ξαναμιλήσουμε για το ζαχαρόδι διαβήτη που απασχολεί πολύ κόσμο και ό,τι χρειάζεστε εσείς να μας στέλνετε στα email της εκπομπής μας και στα τηλέφωνα τις ερωτήσεις σας και εμείς εδώ είμαστε για να σας καλυπτούμε τις απαντήσεις. Ευχαριστούμε πολύ και πάλι και κάπου εδώ θα κλείσουμε το τελευταίο μέρος της εκπομπής μας. Μαζί σας θα είμαστε και την επόμενη εβδομάδα στα Χριστούγεννα που πλησιάζουν με καινούργια θέματα. Καλό σας βράδυ. Γεια σας.